Λοιπόν, γνωρίζουμε ότι οι μύες μετά από μια γυμναστική μεγαλώνουν για 48 ώρες μόνο. Δεν πάει να είσαι τέρμα καμένος, πιασμένος, να πονάνε οι μύες σου για μια ολόκληρη εβδομάδα, δεν σημαίνει ότι μεγαλώνεις για μια ολόκληρη εβδομάδα. Ναι, θα μου πείτε, ανάλογα το επίπεδο του αθλητή, οι έρευνες έχουν πει ότι μπορεί σε κάποιους αυτό να είναι 30 ώρες, στους άλλους μπορεί να είναι 70 ώρες. Παίζει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι μύες δεν μεγαλώνουν για μια ολόκληρη εβδομάδα ή για 5 μέρες μετά τη γυμναστική. Δεν πρέπει να τους χτυπάς κάθε 5 μέρες, πρέπει να τους χτυπάς κάθε 2-3 μέρες. Αυτό το ξέρουμε. Το πρόβλημα είναι τώρα όταν κάποιος έρθει και σου πει: φίλε, εγώ κάνω μια φορά εβδομάδα κάθε μυϊκή ομάδα. Στήθος τη Δευτέρα, πλάτη Τρίτη, Τετάρτη κάνω χέρια, Πέμπτη κάνω πόδια, κάπως έτσι. Και θα του πεις ναι, αλλά οι μελέτες λένε ότι αυτός ο τρόπος δεν είναι και ο καλύτερος. Και θα σου πει, άκουσα να δεις μικρέ. Με βλέπεις εμένα, ναι. Με βλέπεις, μόκο. Μη μιλάς, είσαι πιο μικρός. Έτσι θα σου πει. Μάθαμε όμως στο σχολείο, αν θυμάσαι την έκθεση, ότι ο παραγωγικός συλλογισμός δεν είναι και πολύ έξυπνο επιχείρημα. Δεν είναι και πολύ σωστό. Να λες δηλαδή, εγώ κάνω αυτό. Οπότε και εσείς, αν κάνετε αυτό, θα είστε σαν εμένα. Δεν είναι και πάρα πολύ λογικό. Μπορείς να το αναφέρεις, αλλά δεν είναι σωστό επιχείρημα. Δεν έχει βάση. Δεν έχει δύναμη. Όταν του πεις ότι οι μελέτες λένε αυτό, θα σου πει είμαι μεγαλύτερος. Δεν σκέφτεται όμως, κάτσε ρε φίλε. Πες ότι αυτός έχει δίκιο. Δεν θα μπορούσα εγώ που κάνω 10 χρόνια και είμαι τούμπανος να πετύχω όσα πέτυχα τώρα σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια. Ή στα 10 χρόνια που κάνω τώρα να ήμουν λίγο πιο μεγάλος, πιο δυνατός. Πολλές μορφές προπόνησης, πολλά προγράμματα δουλεύουν. Αυτό το ξέρουμε. Το να μην δεις καθόλου αποτελέσματα, πρέπει να κάνεις πολλές βλακίες. Πρέπει να προσπαθήσεις. Όλοι και το πιο χαζό πρόγραμμα γυμναστικής να κάνουν, θα δουν κάποια αποτελέσματα σε σχέση με το να μην κάνουν γυμναστική. Το θέμα μας εμάς δεν είναι να δούμε κάποια αποτελέσματα, που δεν είναι κακό αυτό. Εμείς θέλουμε να δούμε τα μέγιστα αποτελέσματα και να μην τραυματιστούμε κιόλας. Δηλαδή να ανταμυφθούμε για τους σκόπους μας σε ένα λογικό χρόνο. Όχι να κάνουμε 5 χρόνια με ένα χαζό πρόγραμμα που το είδαμε από κάποιον άλλον, που γι' αυτός μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα και εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. Και τα ίδια να μπορούσαμε να τα πετύχουμε σε ένα χρόνο, δεν πρέπει να είμαστε λίγο έξυπνοι. Το ότι κάποιος κάνει ένα πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα του έχει δώσει αποτελέσματα, δεν σημαίνει ότι και εσύ αν κάνεις το ίδιο, θα έχεις και εσύ τα ίδια αποτελέσματα. Όπως επίσης, αυτό δεν ισχύει μόνο για το κάθε πότε κάνεις γυμναστική, να κάνεις 3 φορές full body τη βδομάδα ή να κάνεις στήθος, πλάτη, χέρια κλπ. Αυτό μπορεί να είναι και σε μορφές προπόνησης. Το ότι ο άλλος κάνει μισές τις μισής επανάληψεις και δεν κάνει ολόκληρες επανάληψεις και έχει καλό σώμα, δεν σημαίνει ότι και εσύ πρέπει να το κάνεις αυτό επειδή αυτός έχει καλό σώμα. Θα έχεις λιγότερα αποτελέσματα. Όταν όλες οι μελέτες μας έχουν πει, μας έχουν εξηγήσει ότι όλη η κίνηση σε μια άσκηση με λιγότερα κιλά έχει καλύτερα αποτελέσματα από το να βάζεις πολλά κιλά και να κάνεις κοφτές επαναλήψεις. Αφού το ξέρουμε αυτό. Γιατί να κοιτάξεις κάποιον που δεν μπορεί να σου δώσει άλλο επιχείρημα πέρα από τον εαυτό του. Που ξαναλέω, δεν ξέρεις αυτός τι μπορεί να κάνει άλλο και αν τα αποτελέσματά του είναι από τη γυμναστική του ή είναι από κάτι άλλο. Λέω εγώ τώρα. Να είστε έξυπνοι και να είστε διαβαστεροί. Να ψάχνεστε και να μην ακούτε ό,τι λέει οποιοσδήποτε στο ίντερνετ. Μπορεί και να μην χρειάζεται να ακούσετε και εμένα, μπορεί και εγώ να λέω βλακίες. Γιατί και εγώ αυτά έκανα. Άκουγα ό,τι έβλεπα στο ίντερνετ και τα πρώτα 2 χρόνια των προπονήσεών μου πέρασαν έτσι και δεν είδα καθόλου αποτελέσματα. Τσάμπα χρόνος, τσάμπα κόπος. Αυτά τα λέμε στο επόμενο. Τάσος, γεια σας.